Πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό μου αρέσει ένα προϊόν τόσο πολύ. Το DJI Pocket 3 είναι το απόλυτο εργαλείο που όσο το χρησιμοποίησα το ζήλεψα. Και θα σου πω γιατί. Ξέρω πως συνήθως αν είναι να βλογκάρεις ρε παιδί μου, μέχρι τώρα τουλάχιστον ή μέχρι πριν βγουν τα pocket προϊόντα αυτά, θα έπαιρνες ρε παιδί μου ή μια action κάμερα ή θα έπαιρνες το κινητό σου, οκ. Okay. Αλλά υπάρχουν κάποια προβλήματα σε αυτά τα δύο πράγματα και στα δύο. Το Pocket 3 είναι η λύση που δεν έχει τα προβλήματα που έχουν οι άλλες δύο συσκευές που προανέφερα. Εν τω μεταξύ να σου πω κάτι, δεν είχα κάνει τόσο καιρό αυτό το πράγμα να το γυρίσω το gimbal ίσια για να δω ότι τραβάει. Και κάθεται και γυρίζει το gimbal, κοίτα. Τι ανακαλύπτει ένα review, Παίρνοντας λοιπόν το κινητό σου για να τραβήξει, πρέπει να πατήσει το κινητό σου, να βγει ρε παιδί μου στη selfie κάμερα, να την κάνει λίγο έτσι, να προσέχει λίγο ότι δεν μπλοκάρει το μικρόφωνο και αυτά. Το οποίο από τη selfie κάμερα προφανώς δεν είναι τόσο καλό, γιατί οι πίσω κάμερες είναι καλές του κινητού. Αν πάρει μια action κάμερα από την άλλη, θα κοιτάξει λίγο στην αγορά του stabilization, αν είναι καλό. Δεν έχουν τόσο καλά μικρόφωνα, επειδή είναι για να τρώνε ξύλο, για να κάνει κάποια action sport, για να είναι αδιάβροχες, οπότε στο μικρόφωνο λίγο εκεί πέρα χάνει. Το ενδιάμεσο step ήρθε να το καλύψει το Pocket 3 τέλεια. Το 3 μου είχε κινήσει πάρα πολύ την προσοχή με όλες τις λειτουργίες του και ότι φαίνεται έτσι μια σαν συσκευή λίγο πιο στιβαρή, έτοιμη για να η version 3, η καλή τέλος πάντων. Οπότε το αγόρασε ο Techaholic και το έστειλε σε εμένα πρώτα για να κάνω ένα review για να το πάρει και αυτός ύστερα. Οπότε shout out στο δήμαρχο της καρδιάς μας, είναι το Creator Combo, το οποίο στο Pocket 3 σου δίνει πολλά έξτρα πραγματάκια, όπως έξτρα μπαταρία, σου δίνει άλλο ένα γκρυπάκι το οποίο σου δημιουργεί μια βίδα από κάτω, σου δίνει το τρυποδάκι, σου δίνει τη θήκη για να το βάζεις μέσα, να το αποθηκεύεις, για να αποθηκεύεις μέσα και τα εντύσου και το μικρόφωνο σου, σου δίνει επίσης... Εδώ είμαι. Και ένα ασύρματο μικρόφωνο της DJI, σαν τις ψήρες DJI, με πολύ ωραίο dead cut που έρχεται και κλειδώνει εδώ. Τέλεια, δεν φεύγει ποτέ. Και σου δίνει και αυτό εδώ το πολύ ωραίο βαλιτσάκι για να βάλεις μέσα όλα αυτά που προείπα για να το κουβαλάς εύκολα και compact. Κάνοντας λοιπόν αυτή την απλή κίνηση, μόλις το βγάλεις το κουτί, το Pocket 3 ανοίγει. Λοιπόν, παιδιά, είμαι σταματημένος εδώ στο φανάρι και γι' αυτό βγάζω την κάμερα, αλλιώς την έβγαζα. Ακούτε τον ήχο από το Pocket 3 στη μαύρη ροφή του αυτοκινήτου. Γενικά είναι δύσκολο από την πόση το πολύ σκοτεινό εδώ πέρα και το έξω που είναι πολύ φωτεινό. Και εδώ στην οθόνη, τα βλέπω πολύ καλά, να σου πω την αλήθεια. Πάω στο mall. Γιατί έχει opening, βασικά όχι ακριβώς opening, είναι για τα media έχει opening το μαγαζί iStorm στο mall που ανοίγει τώρα, που δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Πες ένα γεια ρε. Γεια ρε. Θα με κάνω μυστικά ρε. Δεν είμαι καλά. Τι γίνεται. Έφων τραβάς. Ναι ρε. Πάλι, γεια σας εδώ. Το 15 πριν. Πώς φαίνεται, κράτα λίγο, κάνε λίγο έτσι να είσαι εδώ. Κοίτα, μωρί. Ξέρεις ποια είναι η μαγιά μου, ότι αν θες να τραβήξεις κάθε το βίντεο, κάνεις αυτό το πράγμα, πατάς εδώ continue, δεν θες να συνεχίζεις να τραβάς γιατί αλλιώς κλείνει όταν το κάνεις αυτή την κίνηση και τραβάς κάθε το βίντεο, φίλε. Προφανώς η κάμερα με τρία κλικ γυρνάει και από την άλλη, πείτε γεια. Έλα, μην κάνεις τώρα τέτοιες, τι μην κάνεις τέτοιες κινήσεις τώρα. Κοίτα και κάνεις ένα έτσι, οπ και γυρνάει. Έβαλα χθες. Πάρα πολύ καλό. Και αυτός λοιπόν είναι ο ήχος από την ψήρα της DJI. Τελείωσε το event αυτό που είχαμε πάει. Ναι, κι είναι χάλια. Τι κοροϊδεύεις ρε. Πώς φαίνεται που είναι transparent. Κάνει και... Ου, κοίτα focus που κάνει. Μία ίντσα είναι, δεν είναι τόσο. Κώστα, περίμενε. Αυτό είναι μία ίντσα, στήρασα εγώ μέσα. Κοίτα. Εδώ έχω αρκετά σκοτεινές συνθήκες. Είμαι στο πάρκινγκ του mall, δεν έχει πάρα πολύ φως, αλλά τα βλέπω αρκετά φωτεινά. Γενικά. Και μέσα στο αυτοκίνητο. Γενικά νομίζω ο σένσορας που είναι μεγάλος ο μία σύντσας έχει κάνει πολύ μεγάλη διαφορά, ειδικά στο focus που είδα πριν. Που αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Έχεις την καλή κάμερα ενός προϊόντος, την μπροστά δηλαδή, δεν έχει και πίσω, και σε selfie mode και όταν τραβάς μπροστά, σε σχέση με το κινητό όπως προείπαμε. Όσο το δοκίμασα λοιπόν και βγήκα λίγο και έκανα τις βόλτες μου, έχει πάρα πολύ καλό stabilization. Θα μου πεις, έχει ένα gimbal, okay, γιατί να μην έχει. Θα σου πω ότι θα μπορούσε να ήταν και λίγο πιο άγαρμπο, θα μπορούσε να είναι. Δεν είναι. Είναι πάρα πολύ καλό. Τα shots που έβγαλα ήτανε ακούραστα, δεν το σκέφτηκα καν, ξέρω εγώ. Είναι τόσο μικροκελαφρή και έχει τόσο καλό stabilization που δεν χρειάζεται να το σκέφτεσαι. Απλά κάνεις αυτό το πράγμα και κάνεις τις κινήσεις του χεριού σου πολύ απαλές. Το έχω ξεκινήσει με μια περίεργη δομή αυτό το review. Όταν το κλείνεις γυρνάει και η κάμερα κοιτάει και προς τα μέσα εντωμεταξύ για να μην το γρατζουνίσεις κτλ. Είναι η ποιότητα κατασκευής πάρα πολύ καλή. Το προϊόν θα πω ότι
σαν τιμή είναι τσιμπημένη, αλλά έχει τόσο πολλά features και τόσο καλή ποιότητα κατασκευής που νομίζω πως είναι ό,τι πρέπει. Και αν το καλοσκεφτείς, δεν θα μπορούσε να έχει λιγότερο το προϊόν και θα το εξηγήσω στην τελική σκέψη μου για το προϊόν. Ξέρεις τι παρατήρησα, ότι αν δεν έχεις πάρει μαζί σου, ρε παιδί μου, αυτή η μίγα, τι έχει πάθει μαζί μου τώρα, ότι αν δεν έχεις πάρει μαζί σου το έξτρα μοντζουλάκι από κάτω που του δημιουργεί βίδα για να βάλει ένα τρυποδάκι, δεν έχει που να το ακουμπήσει τώρα. Πήγε, εγώ τώρα είμαι έξω. Θέλω να το βάλω κάπου, επειδή μου πάνω στο μπαγκάκι, ας πούμε. Λέω εγώ τώρα. Και ένα γκορίλα να είχα ή ένα τρυποδάκι να είχα, δεν μπορώ να το ακουμπήσω κάπου. Είναι αλήθεια. Εν τω μεταξύ, όσο τώρα με ακούτε με αυτό, με τον Dead Cut, γιατί έχει και 4 μπουφόρ σήμερα. Το εργαλείο μου για σήμερα, κοιτά. Και να σου πω κάτι, ξέρει τι είναι το περίεργο, ότι έχει πολύ μεγάλο dynamic range. Δεν το περίμενα. Μυστηριωδώς μεγάλο dynamic range. Επίσης, τώρα άλλαξα τα χρώματα σε δεκάμπιτο χρώμα, το οποίο έχω βάλει ένα LUT πάνω για να γίνει color corrected. Για σύγκριση, τώρα θα σου βάλω από πάνω, δηλαδή αυτό το clip, που είναι με το χρώμα της DJI. Γενικά, με διευκόλυνε πάρα πολύ, γιατί μπορεί να το βάλεις στην τσέπη σου. Σε ένα κάργο παντελόνι με τσέπες προφανώς μπαίνει πιο εύκολα. Okay. Και μπορείς να έχεις βάλει στην τσέπη σου και το μικρόφωνο. Ο ήχος παρατήρησα γενικά ότι και από μόνη του στο Pocket 3, επειδή δεν είναι διάβροχο, δεν έχει αυτές τις μεμβράνες που έχει μια action κάμερα, όπως είπαμε πριν, που χαλάει ο ήχος κτλ. Για να είναι αδιάβροχες κτλ. Είναι πολύ καλύτερος ο ήχος και είναι πολύ usable αν δεν έχεις το μικρόφωνο. Και συνδέεται αυτό που φοβόμουν περισσότερο απ' όλα. Πολύ εύκολα. Αν έχει εσύ, δεν έχει το μικρόφωνο δηλαδή. Απλά ανοίγει το gimbal και μέχρι να μπουτάρει αυτό το ένα δευτερόλεπτο που θέλει να ανοίξει και πατά ρεκ. Αν το μικρόφωνο ανοιχτό, το πιάνει και αρχίζει να μιλά. Ξεκινά να μιλά. Λοιπόν, πάμε για τένις και περιμένουμε κλασικά τον Πέτρο, γιατί κάθε φορά ο Πέτρος αργεί. Τι είναι αυτό, γράφει. Καλύτερα να βλογκάρει με αυτό παρά να βλογκάρει με οτιδήποτε άλλο, να ξέρει. Είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στον πλανήτη. Άσε μα. Είναι αυτό που ακυρώνει. Ωπ, τι είναι αυτό. Τρακελάκι. Α, αυτά όπω θα αρέσει. Ναι. Πού τα πουλάς, φίλε? Μια μαθητριά μου τα πουλάει. Α, ναι. Και τα έχω και εγώ στο γήπεδο. Πόσο έχει αυτό? Κοίτα. Το μαραφέκι. Έχει 100 σαρκάκια. Αλήθεια, λέει. Ναι, ναι, αλλά είναι full extra, ε. Εντάξει. Καλύτερο από GoPro που έχει 1000 ευρώ. Δεν είναι, κοίτα. Έλα, ο καλύτερος προπόνησης, πού είναι? Ωχ, τι είναι αυτό? Ε? Τι είναι αυτό, ρε? Σου φάνηκε περίεργο? Πώς σου φαίνεται, κοίτα. Κοίτα, 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 κοίτα κάμερα. Τι κάνει αυτή η τσουτσούνα? Οι αναλύσεις που έχει επιλογές είναι πάρα πολύ καλές. Στο mode 16:9 έχει μέχρι και 4K στα 120. Όταν το πηγαίνεις όμως να τραβήξεις το οριζόντιο mode, η ανάλυση φτάνει μέχρι 3K. Μισό να σου εξηγήσω τι κάνει ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι εδώ, είναι μια κάμερα και έχει το sensor όπως βλέπεις μέσα, οριζόντιο. Οπότε όταν τραβάς το οριζόντιο mode, παίρνει από άκρη σε άκρη όλο το sensor. Όταν τραβάς κάθετο mode, παίρνει το κάθετο μέρος του sensor. Που αυτό σημαίνει ότι πρέπει ο sensor να έχει αρκετή ανάλυση ώστε να γράφει 4K και κάθετα. Να σου πω κάτι όμως παρόλα αυτά, δεν με πειράζει. Και να σου πω και κάτι άλλο, δεν πρέπει να αφήνεις το sensor της κάμερας τόση ώρα στα ανοιχτά. Οπότε. Στο κάθετο όμως, αν θες να το ανεβάσεις σε story, στο Instagram κτλ. Δεν νομίζω πως έχεις κάτι πάνω από 1000 φώτα. Δηλαδή αν έγραφε μέχρι 2K, απλά για να κάνεις ένα zoom in λίγο, zoom out, αν κάτι δεν το θες, δεν σου άρεσε πως φαίνεται και zoomάρεις λίγο, νομίζω είσαι εντάξει. Και έχει και κάποια έξυπνα mode, όπως είναι για παράδειγμα το face auto detect. Καταλαβαίνει τη φάτσα σου όσο τραβάς και ακολουθεί η κάμερα, εδώ με το γκιμπαλάκι της αυτόματα, σε ακολουθεί και σε βάζει πάντα μέσα στο frame. Ώστε μπορεί να κάνεις ένα call, ας πούμε, να θες να δείξεις κάτι. Και έχει και το spin shot, το οποίο είναι το spin shot που γυρνάς την κάμερα έτσι εδώ γύρω-γύρω για κάνει αυτά τα 180 που έχουν και τα γκιμπαλ για κάμερες της DJI. Πολύ flashy, πολύ δημιουργικός μπορεί να γίνεις δηλαδή. Έχει να βγάλεις πανόραμα φωτογραφία για παράδειγμα. Και κάνει μόνο το πανόραμα, δηλαδή το αφήνεις σε ένα σημείο σταθερό και κάνει κλικ, 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 κλικ και βγάζει μία εικόνα χωρίς να κάνεις εσύ αυτό το πράγμα τέλος πάντων με το κινητό σου. Έχει low light video. Εν τω μεταξύ είναι πολύ βολικό που με δύο κλικ το κουμπάκι γυρίζει την default θέση. Γιατί μπορεί να έχει πάει λίγο πιο πάνω το gimbal και να μην το έχει παρατηρήσει, ας πούμε. Για να δούμε τώρα το transition εδώ σε κάτι σκοτεινό. Μια χαρά. Ποιος είναι αυτός? Για να βω φως. Φωτίζουν και τα κέρματα κάτω. Ήτανε κάποια σποντά. Λοιπόν, είμαστε πάνω στη θέα. Στο κατσιμίδι. Ναι. Γράφει καλά, ε. Έχει ένα ίντσα σένσορα. Και ξέρεις και τι ωραίο μπορεί και κάνει. Τώρα μπορεί να μην φανεί που είναι βράδυ. Α, γράφει πολύ ωραία. Ναι, κοίτα το. Και τώρα ακουγόμαστε από εδώ. Ναι, τώρα ακουγόμαστε από εκεί, ναι. Και έχει και εσωτερική εγγραφή. Σαν τις ψήρες δηλαδή της DJI, όντως. Πολύ καλά. Και λένε ότι αυτές μάλλον θα είναι οι δύο, οι transparent. Ναι. Τα καλά. Έχει πάρα πολύ καλό low light. Είναι καλύτερο από όλες τις action κάμερες με διαφορά. Ναι. Ναι, 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 ναι. Φαίνεται. Στις άλλες δεν βλέπεις τώρα εδώ πέρα. Ναι. Εδώ. Στο πιο δύσκολο υπουργείο. Έχει πολύ καλή ποιότητα. Το βράδυ δηλαδή
τώρα εδώ στο βουνό που ήμασταν δεν είχε τίποτα από φως, μόνο το φως αυτοκινήτου και μία λάμπα πίσω, ξέρω εγώ. Και φαινόταν πάρα πολύ καλά. Δεν σου λέω ότι ήταν το super usable υλικό, αλλά μια χαρά ήταν. Ο χειρισμός του είναι πανεύκολος με το κουμπάκι, το joystick που έχει και απλά το rec button. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα πραγματικά. Η μπαταρία, αν και δεν το δοκίμασα από το 100 στο 0, γιατί ήταν λίγο οι φορτίσεις μου άγαρμπες, έτσι λίγο πάνω κάτω, μπορώ να πω ότι. Είδα και από πολλά βίντεο ότι κρατάει περίπου μια μισή ώρα εγγραφής συνεχόμενης μόνο η μπαταρία, η έξτρα που σου δίνει, και γύρω στις 2 ώρες το Pocket 3. Οπότε έχεις πολλές ώρες συνεχόμενης εγγραφής. Εγώ θα σου βάλω λίγο λιγότερο από αυτό. Συνεχόμενης εγγραφής, όχι απλά να το έχεις on και να μπεις σε ένα standby και να το κλείνεις και να το ανοίγεις, έτσι. Εγώ θα σου βάλω λίγο λιγότερο από αυτό, γιατί σε real time use που θα κινείται και πολύ το gimbal και τα μοτεράκια του και αυτά. Εντάξει, μπορεί να σου κρατήσει λίγο λιγότερο. Κρατάω μια πισινή. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ παραπάνω από action cameras, που σε αυτές βέβαια μπορεί να αλλάξει την μπαταρία. Σε αυτό πρέπει να πάρεις μια έξτρα μπαταρία ή να το φορτίσεις. Δεν έπιασα να τραβάω και πάρα πολύ μεγάλα κλιπάκια. Δηλαδή, θες να το προστατέψεις ούτως ή άλλως. Εφόσον το ανοίγεις το gimbal και τραβάς κάτι, και ξέρεις ότι δεν θα τραβήξεις τα επόμενα 5 λεπτά ίσως ή δεν θα προκύψει κάτι, νομίζω η μπαταρία είναι πολύ ικανοποιητική. Οι τιμές κυμαίνονται από τα 5,29 για το Pocket 3 σκέτο στα 5,49 και το Creator Combo είναι από τα 6,70 στα 700-720. Και για τη διαφορά που έχουν χρηματικά το Creator Combo με το Pocket 3 το σκέτο, νομίζω πως αξίζει να πας. Πολύ καλό dynamic range έχω να πω εγώ, έτσι πέρα τον καιρό. Να σου πω κάτι, το 700 σαν 700 δεν μου αρέσει να πω ότι θα δώσω 700 ευρώ. Αλλά απ' την άλλη δεν θα μπορούσε να έχει λιγότερο. Αυτό πας στην αρχή του βίντεο δηλαδή. Γιατί έχει πολύ καλύτερο ήχο το Creator Combo από μια κάμερα ή από μια action κάμερα κτλ. Ή από το κινητό σου. Σου δίνει και το μικρόφωνο μαζί. Σούπερ καλύτερο ήχο δηλαδή και ασύρματο ήχο. Σου δίνει έξτρα μπαταρία που μπορείς να χρησιμοποιήσεις στο battery pack και αν ξεφορτήσει, συνεχίζεις με το Pocket, αυτό το βάζεις στην τσέπη σου σε ένα powerbank, συνεχίζει να φορτίζει αυτό και μόλις πάει να τελειώσει το Pocket, ξαναβάζεις από κάτω το επιπρόσθετο. Δηλαδή μπορεί να παίξεις μπαλίτσα με το να βάλεις να βγάλεις αντικείμενα. Το παίρνεις μία φορά, το χρησιμοποιείς, τελείως είναι φτιαγμένο για αυτό το σκοπό. Έχεις την καλύτερη δυνατή κάμερα που μπορείς, και τον στοχεύει έξω και τον στοχεύει μέσα. Έχεις stabilization και στα βραδινά shot και στα πρωινά shot, γιατί δεν είναι σαν μια action camera σε ένα κινητό που βασίζεται στο φως για να κάνει stabilization ηλεκτρονικά. Και τι ωραία που είναι για vlog. Ωχ, πού είσαι. Λοιπόν, τώρα το έχω βάλει σε low light, yes. Το οποίο όντως το κάνει λίγο πιο φωτεινό, νομίζω. Είμαι σε στενάκια, δεν έχει και full φώτα ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά κάτι γίνεται. Και μπορεί να γίνει ένα εργαλείο δουλειάς πραγματικά για πάρα πολλούς creator. Για πάρα πολλούς creator. Και όχι μόνο, και για καθημερινούς ανθρώπους που θέλουν να βιντεοσκοπήσουν, ρε παιδί μου, να κάνουν ένα βλογκάκι, να κάνουν κάτι για τον εαυτό τους, να τραβήξουν, να το έχουν. Δηλαδή, νομίζω αυτός που δεν κάνει κάτι extreme πλέον, δηλαδή δεν θα τη βουντέξει μέσα στη θάλασσα την κάμερα, δεν τον νοιάζει πολύ. Μπορείς να πάρεις μία 30 ευρώ κάμερα, τη βάλεις μια φορά από κάτω, αυτό που κάνουν οι περισσότεροι δηλαδή. Οι 8 στους 10 παίρνουν μια κάμερα, τη βάζουν μια φορά μέσα, λέει εντάξει, τη βάλαμε καλά, είμαστε. Γιατί μετά βαριέσαι και εντάξει, ξέρω εγώ, θα κάνεις scuba diving, ας πούμε. Πάρε αυτό, να το έχεις στην τσέπη σου και να γράφεις όλες τις στιγμές εδώ μέσα και να μην νοιάζει τίποτα. Το ανοίγεις, μπαμ, βαράς εδώ, τελείωσε. Θες να κάνεις ένα story και να έχει και λίγο τον μποκέ του, λίγο τη θολούρα του, να είναι ωραίο, να το τραβήξεις εκεί σε 3K για να ζουμάρεις και λίγο, να έχει ένα άλλο look, να μην είναι αυτή η κινητήλα, τέλος πάντων. Τσακ, είσαι εδώ, τραβάς, τελείωσε. Το πακέτο είναι φοβερό. Δεν θα μπορούσε το Pocket 3 μόνο του να έχει λιγότερο από την Osmo Action 4, η οποία είναι action camera. Δεν θα μπορούσε. Είναι σωστή η πολιτική και ας μην μου αρέσει το 700 για το Creator Combo, σου δίνει value όντως για 700 ευρώ. Οπότε εγώ τώρα που τελείωσε το review θα το στείλω στον Decaholic. Δες ένα άλλο βίντεο εδώ αν θες για μια action camera που μπορείς να ταιριάζει αυτή καλύτερα και τα λέμε στο επόμενο.